Καλώς σας μεσημέρι. Το θέμα της Χρυσής Αυγής εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να μας πείσει ότι πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα για όσα αποκαλύπτονται. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών νομίζω ότι δεν πέφτει από τα σύννεφα. Ακούμε και διαβάζουμε για πράγματα τα οποία οι περισσότεροι γνωρίζαμε. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ξαδιάδα φαίνεται ότι καλύπτει μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως η παρέλαση που έκανε για άλλη μια φορά η Τρόικα από την Αθήνα και με την οποία κανείς δεν ασχολήθηκε. Για όλα αυτά τα θέματα και βέβαια για θέματα που έχουν να κάνουν με τις ενόπλες δυνάμεις, γιατί νομίζω και η Χρυσή Αυγή αλλά και η Τρόικα αφορούν τις ενόπλες δυνάμεις και το προσωπικό τους, έχουμε κοντά μας μια κυρία. Μια κυρία της δημοσιογραφίας πρώτα απ' όλα, της πολιτικής και της αριστεράς, την κυρία Γιάννα Κανέλη. Καλώς ήρθατε στον Αναρτή. Να είστε καλά. Και εμείς χαιρόμαστε που νομίζω ότι είσαστε ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για όλα αυτά. Είμαι αναλυτικά. Και μέλος 14 χρόνια μετά από 6 εκλογές της Επιτροπής Εξωτερικών άμυνας, και Άμυνας. Τελικά, όπως αποδείχθηκε και νομίζω δεν έθελε πολύ σκέψη, εκείνα τα χαστούκια σε live μετάδοση, σαν κοινωνία δεν τα μετρήσαμε όπως έπρεπε να τα μετρήσουμε. Και καταλήξαμε ένα χρόνο μετά να ανακαλύπτουμε ότι δεχθήκαμε, ανεχτήκαμε ένας άνδρας να σηκώνει χέρι σε γυναίκα. Εθιστήκαμε κατά κάποιο τρόπο στη βία, στην πολιτική μας ζωή, γιατί βία δεν είναι μόνο τα χαστούκια και τα μαχαιρώματα, είναι και η λεκτική βία. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς καταντήσαμε έτσι, ποιοι μας κατάντησαν έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ δεν εκπλήσουμε ούτε γι' αυτό. Και δεν εκπλήσουμε γι' αυτό, άμα κοιτάξεις πίσω, έχουμε μια ιστορία και προμεταπολιτευτική και μεταπολιτευτική που περιλαμβάνει τη βία σαν κομμάτι του λεγόμενου δημόσιου λόγου. Θυμίζω πολύ μεγάλη επαναληπτικότητα και ενθουσιασμό σε εκείνο το χαστούκι της Αθήνης στη Δήμητρα Λιάννη. Πρέπει να το έχει δει ο κόσμος εκατομμύρια φορές, όπως εκατομμύρια φορές μπορεί να είδε και το περίπτερο που βυθιζότανε και ξανασηκωνότανε και ξαναβυθιζότανε και ξανασηκωνότανε. Έχουμε μία τάση αποδοχής της γκεμπελικής επικοινωνιακής τακτικής πες κάτι θα μείνει. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή σε κανέναν αυτή τη στιγμή να είναι 1 δισεκατομμύριο τα χτυπήματα για το χαστούκι στον παγκόσμιο ιστό. Σε ποιον κάνει καλό? Πες μου, κάτσε και σκέψου το, δηλαδή σε ποια πατρίδα κάνει καλό? Πες μου σε τι. Και δεν είναι επίσης λάθος να το πάμε άντρας χτύπησε γυναίκα. Δηλαδή θα ήταν λιγότερο καλό αν άντρας χτυπούσε άντρα στον ίδιο διάλογο, όχι, για τον ίδιο λόγο. Επειδή θα σου πω γιατί. Όχι. Έλληνα ότι να χτυπήσει γυναίκα και γυναίκα είναι κάτι απεχθές. Μόνο με ένα λουλούδι. Ναι. Αυτό όμως είναι ζήτημα καθαρά αισθητικής όμως, κατάλαβες. Είναι ένα ζήτημα αισθητικής και ένα ζήτημα ευπρέπειας του τρόπου με τον οποίο ο άντρας σκέφτεται, ειδικά όταν διατείνεται, που να με πάρει και να με σηκώσει δηλαδή, και αυτή είναι και η ένστασή μου απέναντι στους Σπαρτιάτες, από όπου και κατάγεται το πατέρας μου, είναι κόντρα στην οποιαδήποτε σπαρτιατική έννοια. Δηλαδή, η έννοια που είχαν και η αντίληψη που είχαν οι Σπαρτιάτες για τις γυναίκες είναι ολότελα διαφορετική από αυτή που είχαν, για παράδειγμα, οι Αθηναίοι. Είχαν τη γυναίκα πολύ ψηλά οι Σπαρτιάτες για να τις φερθούν έτσι και δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να διατείνεται ότι είναι λάτρης της σπαρτιατικής ζωής και αντίληψης, θεωρώντας τη γυναίκα εξορισμού στα βιβλία τους, στις θέσεις τους, στις απόψεις τους, ένα ον υποδεέστερο. Δεν μου κάνει κονές το κεφάλι. Όμως, το χαστούκι δεν υποτιμήθηκε. Δηλαδή, κάποιες 15.000 ψήφοι χάθηκαν από την πρώτη στη δεύτερη εκλογή. Μεσολαβούντος του χαστικού. Νομίζω ότι είναι πιο αντιαισθητικό να ακούς την κυρία Μιχαλολιάκου να λέει πιο χαστούκι, σιγά το χαστούκι, παρά να ανοίγεις συζήτηση γι' αυτό. Γιατί αν ένα χαστούκι που δεν προσέχτηκε ως βαρβαρότητα μετατρέπεται σιγά σιγά σε φόνο και μετά αρχίζουμε τις αιτιολογήσεις, τις ηθαγένειες, το κίνο, το άλλο, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι όμως τωρινό? Δεν είναι μωρέ πάρει τωρινό. Δεν είναι τωρινό. Το ανεχθήκαμε στο χουλιγκανισμό, ναι, στα γήπεδα. Το ανεχθήκαμε στο μπούλινγκ στα σχολεία. Είμαι ρεπόρτερ τόσα χρόνια. Θυμάμαι σφαξίδια στην περιφέρεια των λεγόμενων πρωτευουσών, το θυμάσαι, των διαφόρων πρωτευουσών πέριξ της πρωτευούσης. Στα προάστια δηλαδή, στους άλλους δήμους γύρω από την Αθήνα, μέσα στο οροπέδιο, λέει ο Γιάννος, στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, όπου παιδιά σφαζόντουσαν για πράγματα που θυμίζουν περισσότερο συμμορίες της Νέας Υόρκης. Και κάποια στιγμή ήρθε η όψη η πραγματική. Εδώ βγαίνουν όλες οι μετρήσεις και λένε ότι ο ελληνικός λαός είναι 95% εναντίον της βίας. Θέλω να επισημάνω κάτι που με πονάει πάρα πολύ. Της βίας που δεν τον αφορά.
Εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που ξεχάσαμε είναι και η αντίληψη της ηλικίας και η αντίληψη του σεβασμού σε έναν άνθρωπο που έχει περισσότερα χρόνια στην πλάτη του. Είμαι 59 χρονών γυναίκα. Πώς φαίνεται. Θεωρητικά και πρακτικά είμαι γιαγιά. Θα μπορούσα να είμαι γιαγιά, το καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν είμαι γιαγιά, είμαι μόνο μάνα. Πώς σου φαίνεται η ιδέα ότι ένας νέος άνθρωπος και ευσταλής, σωματαράς, δέρνει, έχει σηκωθεί πιο πριν, κοίταξε να δεις, δεν είναι, αντέδρασε. Έχει σηκωθεί πιο πριν και έχει πετάξει νερό. Δηλαδή, τον είδες μετά και στις κάμερες να το κάνει αριστερά και δεξιά. Αυτή είναι μια επιλεγμένη τακτική. Δεν είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Εδώ θα με βρείτε κάθετα αντίθετη. Εμένα ξέρεις τι με σοκάρει περισσότερο, ότι άκουσα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν μαζί σου πολιτικά, δεν σε συμπαθούν, που είπανε καλά τι έκανε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ούτε πιτσιρικάδες. Αυτό με τρόμαξε. Πού τους άκουσες, σε συγκεκριμένα γκρουπούσκουλα τους άκουσες. Θα σου έλεγα σε συγκεκριμένα τσάτρου, ναι, σε συγκεκριμένους χώρους. Δεν και, τους σε παρέες, και σε ναι, παρέες. Ναι, και δεν μπορούσα να πούνε κρυμμένοι. Και αυτές οι συγκεκριμένες παρέες είναι αυτές που συμμερίζονταν εμπρός να πολεμήσετε εμείς να δοξαστούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ήθελα να ξεσπάσει. Και άρχισα να ευχαριστιέται. Το γιαούρτι, το ξεμπρόστιασμα. Ξέρετε ότι αυτό είναι χολιγουντιανή επιλογή επικοινωνιακή από την εποχή του 20. Αυτό που λέγεται έκθεση. Δηλαδή, εμένα είναι, τι ήμουν η εξουσία, είμαι εγώ κυβέρνησα. Αυτοί που λέγανε καλά τι έκανε, τι θέλανε. Θέλανε να μου βλώσει το στόμα, άρα είναι πολύ δημοκράτες. Είναι οι ίδιοι που θέλουν να εκφράσουν την άποψή να τους στείλουν στη Βουλή για να πλακώσουν τον κόσμο. Όχι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βγαίνουν στην ουρά στο λεωφορείο. Στην ουρά στο λεωφορείο. Και σπρώχνουν. Και όταν τους πεις γιατί σπρώχνουν, και ενδεχομένως γκρεμοτσακίσουν και κάποιους, θα σου πούνε γιατί ο μπροστινός μου βρωμάει. Είναι αυτοί που εφήβρανε την έννοια άπλητος, λες και αυτοί είναι πλημμένοι. Αυτοί που είπανε καλά τις έκανε, έχουν το αίσθημα της ανωτερότητας. Το χαστούκι είναι εξουσία. Και για να σου διαχωρίσω τη διαφοροποίηση, θα σου πω ότι όταν πλάκωσες τις καρπαζιές τον καμεραμάν, πρόσεξε, για τη γυναίκα είναι χαστούκι, για τον άντρα είναι σφαλιάρα. Ναι. Αυτές είναι λεπτές αποχρώσεις. Κοίταξε, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να υπάρχει ποιητική, υποτισμός, αντίληψη ηρωική σε έναν ένστολο, με τον ίδιο τρόπο, σε κάποιον ο οποίος φοράει στολή, βγαίνει η αντίληψη ότι αυτό αυτομάτως τον μετατρέπει σε ομάδα, ενώ είναι αγέλη. Μία αγέλη από βουβάλια, μία αγέλη από πρόβατα, μία αγέλη από λύκους, γιατί αγέλη από πρόβατα κοπάδι θα πεις, δεν θα πεις, έτσι. Χρησιάζεται η έννοια της αγέλης και με ένα είδος όντων ζώων, δηλαδή, που είναι πιο βίαιο. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πεδία διαχωρισμού της ομάδας από την αγέλη. Η στολή, λοιπόν, δημιουργεί σε πολλούς την ψευδαίσθηση της ομάδας. Δεν μιλάω για τις άλλες δυνάμεις. Φοράμε μια στολίτσα. Αύριο το πρωί την αλλάζουμε. Πού είναι το πρόβλημά σου? Θα βγάλω το Χρυσιαυγή και το Μαύρο και τη στρατιωτική σχολή παραλλαγής. Εγώ μπορώ πως δεν αντέδρασε ο στρατός. Δηλαδή, ο στρατός και οι άλλες δυνάμεις έπρεπε να αντιδράσουν. Δηλαδή, παιδί μου, οι Σπαρτιάτες, οι συμπατριώτες μου, έπρεπε να πούνε ότι τα σούργελα, με προσκλητήριο νεκρών, τα σούργελα, με τις δάδες σε στυλ θύρα 7, θύρα 13, θύρα 21, από όλες τις θύρες για να μην νομίζουν ότι τα βάζουμε καμία θύρα. Γιατί όπου και να υπάρξει κάποιος, θα υπάρξει σε όλες τις θύρες. Τα σούργελα στον τάφο του Λεωνίδα, στο Όξινα Γέλη, έπρεπε να ενοχλήσουν τους πραγματικούς Σπαρτιάτες. Με κατάλαβες, εννοώ. Αυτή είναι η ανοχή που είναι σε βαθύτερο επίπεδο. Πολιτικά, γιατί δεν μπορέσατε να αποδομήσετε αυτή την οργάνωση? Δεν μιλάω μόνο για το ΚΚΕ, μιλάω για όλο το πολιτικό σύστημα. Κοίταξε, στο ΚΚΕ φωνάζετε την πρώτη μέρα. Εδώ μιλάτε για ένα φόνο. Μιλάτε για ένα φόνο, ξεχνάτε τους 9 τραυματίες του ΚΚΕ. Ναι. Ράλαβες. Το πάμε, ναι. Λες εσύ για μένα για το χαστούκι. Ξέρεις τι άκουσε το πάμε? Που δεν τους πλακώσετε, εσείς που μπορούσατε και να έχετε φάει κανένα δυο. Τώρα σοβαρολογείς. Αν μπούμε σε αυτό το διάλογο, εγώ με ανώτερες φυλές δεν μπαίνω σε αυτό. Στο ξεκαθαρίζω. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του ανώτερη φυλή, πάσης φύσεως και μορφής, διανοητική, DNA-ική, από πλευράς ράτσας, εξορισμού, είναι παρανοϊκός. Πρόσεξε όμως, παρανοϊκός πολιτικά. Διότι εγώ τι να πάω να κάνω διάλογο με κάποιον που έχει το αλάθητο, που είναι ανώτερη φυλή, που θέλει να επιβάλλει τις αρχές και τις αξίες μιας ανώτερης φυλής, διαστρεβλώνοντας σύμπαστα την ιστορία. Εδώ απαντάς με πολιτισμό. Εδώ απαντάς με πολιτισμό, με κατάλαβες, με πολιτισμό.
Δεν τους απάντησε κανένας όμως. Και επιμένω, μήπως αυτό έγινε επειδή η κυβέρνηση θα έλεγα ότι φλέρταρε για μεγάλο διάστημα μαζί τους. Κοίταξε να δεις τώρα. Η Χρυσή Αυγή και κάθε Χρυσή Αυγή. Όχι η συγκεκριμένη μόνο. Γιατί και σε αυτή τη Χρυσή Αυγή θα βγει Μαύρο Κρίνο, ξέρω εγώ, Χρυσή Λόχη, απαστράπτωσα. Μιλάμε καλύτερα για ακροδεξιά. Ναι, απαστράπτωσα Κόγχη, δεν ξέρω τι θα βγει. Δεν με απασχολεί η ονομασία. Γι' αυτό και η προσέγγιση η μόνο δικανική κατασταλτική δεν αρκεί για να το φας αυτό. Αυτό πρέπει να το φας στις καρδιές της κουλτούρας των παρεών, των παιδιών και των προσώπων. Τη βία, την πολεμάς. Όχι όταν σου βαρέσει το δικό σου το παιδί. Όταν βαρέσει το παιδί τα λουνού. Αλλά η έννοια παιδί που στον κόρακα έχει πάει. Η έννοια γονιός που στον κόρακα έχει πάει. Για δέστα, είναι βαθύτερα πράγματα. Εκεί όμως νομίζω ότι αδικείς. Το κουκούι φωνάζει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φωνάζει με έναν τρόπο ο οποίος λέει μια μεγάλη αλήθεια. Είναι συνυφασμένος με τον καπιταλισμό. Και ειδικά με τον καπιταλισμό σε κρίση, γι' αυτό και τότε φαίνεται. Όταν φτάσει ο καπιταλισμός σε κρίση, χρειάζεται εργαλεία. Ένα από αυτά για να κάνει τη βρωμοδουλειά είναι τέτοιου τύπου μορφώματα. Βρωμοδουλειά είναι. Είναι βρωμοδουλειά. Είναι βρωμοδουλειά. Και τι είναι βρωμοδουλειά, να πουλάς τρόμο. Άμα πουλάς τρόμο, πουλάς και ασφάλειες. Με θυμάμαι να πηγαίνω. Δεν έχει σημασία που τώρα, γιατί δεν θέλω να τα φορτώνω στις περιοχές. Δεν θέλω. Εγώ δεν κοσταλεξίζω εγώ να βάζω στάμπες σε περιοχές. Βάλουμε στάμπα στην Νίκαια, στάμπα εδώ, στάμπα εκεί. Δεν είναι. Είναι πολύ ευρύτερες οι γειτονιές. Μπορεί να έχει 5 καθάρματα σε μία γειτονιά και να έχει και 50.000 κατοίκους η γειτονιά που προσπαθούν να βάλουν το μεροκάματο και να επιζήσουν με 1,5 εκατομμύρια ανέργους. Άρα μακριά από μένα είναι οι γενικεύσεις που είναι αρχή του φασισμού. Πόσα χρόνια με ακούσατε τσακώνομαι. Οι γενικεύσεις είναι αρχή του φασισμού. Όταν αρχίζεις, όλοι είναι έτσι, όλοι είναι αλλιώς. Όλα τα παιδιά είναι έτσι, όλοι οι νεολαία είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι, όλοι οι βουλευτές είναι έτσι. Μόλις αρχίσεις τη γενίκευση, θα εμφανιστεί ο σωτήρας καθαρός, αυτοπροσδιορισμένος ο σωτήρας, αυτοπροσδιορισμένος ο ισχυρός, αυτοπροσδιορισμένος ο καθαρός και θα εμφανιστεί και θα σου πει: εγώ είμαι η σωτηρία σου. Έτσι δεν ξεκίνησε να τα φάτσω στην Ιταλία. Θα διαλύσουμε τα συνδικάτα για να κάνουμε. Αυτά, γιατί είναι χρήσιμα εργαλεία. Με τον τρόμο εξασφαλίζουνε. Τη θολούρα της μετατροπής οποιασδήποτε κινητοποίησης απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα ή απέναντι στην κυρίαρχη οικονομική πολιτική ως τρομοκρατική. Το ένα. Το δεύτερο. Κοστίζουν λιγότερο από το κράτος και εκβιάζουν και το ίδιο το κράτος. Σπλάχνα εκ των σπλάχνων είναι. Δεν προκύπτουν από παρθενογένεση. Και εδώ αδικήθηκαν πάρα πολύ με τις έννοιες απόστρατος εδώ. Απόστρατος εκεί, κάτι άλλο παραπέρα. Ειδικές δυνάμεις αρχίσανε και οι γενικεύσεις και αρχίσανε και πήρανε μπάλα. Δηλαδή, εγώ στρατιωτικούς που κάνουν τη δουλειά τους και η δουλειά τους είναι να υπερασπίζονται την πατρίδα και να πεθαίνουν για την πατρίδα εν ονόματι του ελληνικού λαού, έτσι. Δεν έχουμε βασιλεία, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Εν ονόματι του ελληνικού λαού. Το ότι σουργελοποιούνται με τέτοιες καρτουνίστικες προσεγγίσεις. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά βλαβερό. Εξαιρετικά βλαβερό και περιμένω από τους ίδιους μία αντίδραση. Κάποια στιγμή δηλαδή, κάπου να τελειώσει αυτό. Έχεις καταλήξει αυτό το 7% που έχουν ως εκλογική δύναμη. Τι αποτελεί, μήπως δεν πρέπει να μιλάμε για Χρυσή Αυγή, αλλά μιλάμε για ακροδεξιά στην Ελλάδα. Μήπως εκεί μέσα στεγάστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν παρκάρει, να το πω έτσι απλά, στα δύο πρώην μεγάλα κόμματα μετά. Ακροδεξιά, μονοπωλιακή και βαθύτατα αντιλαϊκή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή προαποφασισμένα από το 1993 και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακροδεξιά πολιτική, άμα θες να το γενικέψουμε έτσι, δηλαδή ιμπεριαλιστική πολιτική, η οποία εξάγει δημοκρατία κατά το δοκούν μιας πολύ συγκεκριμένης τάξης, μιας πολύ μικρής δράκας ανθρώπων, απλώς μίκρινε η δράκα μεγάλος ψαλίδα. Και τώρα αρχίζει και γίνεται αισθητό. Πάντα έτσι ήταν. Πάντα έτσι ήταν. Δεν μπορεί να συζητάς χωρίς ταξικά κριτήρια. Δεν ανάγκη να είσαι μαρξιστής για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, οι βίαιως προλεταριοποιηθήσεις ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, τι αφοβούνται τη λέξη προλετάρι. Προλετάρι είναι. Εμιστολή. Προετάρει. Μισθωτή, εξαρτώμενοι και τι έχουνε, τι δυνατότητα έχουνε. Μάλλον θα σοκάρει πολλού στρατιωτικού που μέχρι. Μα είναι προλεταριοποιημένοι, πρόσεξε τι εννοώ, ταξικά. Ταξικά. Ναι. Είναι στον πάτο, δεν είναι σε κάποια ανώτερη βαθμίδα. Και έρχονται κάποιοι άλλοι και του λένε: επειδή είστε ανώτερη βαθμίδα, γιατί έχετε κριτικές δυνάμεις και έχετε τέτοια, αφήστε το λαό να κάνει κουμάντο. Δηλαδή, άμα φορά και στολή, είναι και ρεζιλίκι να τα ακούς αυτά. Για τις στρατιωτικές δομές και τέτοια πράγματα. Εγώ δεν είμαι. Δεν πιστεύω ότι. Θα χρησιμοποιήσω λέξεις εγώ όπως τις λέω. Έτσι. Μια στρατόκαυλη νοοτροπία που περνάει πάρα πολύ. Περνάει στα σπορ, περνάει στα σχολεία,
περνάει στην αντίληψη, κάνει καλό στο στρατό. Έτσι, δηλαδή είναι το πιο φτηνό πράγμα όταν μιλάς όμως για στρατό. Δηλαδή το στρατό αντιλαμβάνω ενοπλές δυνάμεις κάθε φορά και νομίζω με συγχωρούν και οι αεροπορείς και οι ναυτικοί, τους οποίους αγαπώ πολύ, άλλωστε επίτιμο μέλος της αεροπορίας είμαι, επίτιμο πιλότος είμαι. Δεν είναι έτσι. Οι ένοπλες δυνάμεις, εγώ αν έχω στο κεφάλι μου μια αντίληψη ενόπλων δυνάμεων πατριωτικών, είναι μόνο όταν υπερασπίζονται το λαό τους. Γι' αυτό και συχαίνομαι και αυτή την εξίσωση τη Χίτλερ, τη Στάλιν. Την οποία την ακούμε πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το Τρίτο Ράιχ, μάτια μου. Ναι. Όταν άρχισε να την πέφτει σε άλλους λαούς, την έπεφτε και κατέστρεψε και το δικό του το λαό. Δεν θα μιλήσω για στρατιωτικές αρετές και τούτα και εκείνα και τα άλλα και τακτικές. Δεν θα αναλύσω μάχες και ποιος τις πέτυχε, ποιος δεν τις πέτυχε. Δεν θα αναλύσω στρατιωτικά δόγματα. Ούτως ή άλλως τα έχει πει και ο Κονδύλης, τα έχει πει και ο Κλαουζεύς, τα έχουν πει και πάρα πολύ, πολύ σοφότεροι και καλύτεροι από μένα τη στρατιωτική τακτική. Αλλά ο κόκκινος στρατός υπερασπίστηκε τα εδάφη του. Δεν είναι ανάγκη να είσαι μαρξιστής για να δέχεσαι το τσιτάτο του Λένιν. Δεν είναι. Και τελείωσε και τον πόλεμο γρήγορα. Δίκαιος πόλεμος είναι μόνο ο αμυντικός και ο πατριωτικός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ας πείτε μου σε ποιον άνθρωπο να απευθυνθώ και δεν θα κατανοήσει ως δίκαιο πόλεμο τον αμυντικό και τον πατριωτικό. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι. Μισθοφορικά, υπεριαλιστικά. Πες τα όπως θέλεις. Λεγιώνες των ξένων, λεγιώνες των φιλοξένων. Πες το όπως θέλεις. Δεν είναι όμως η έννοια του πολέμου και της αρετής της ένοπλης υπεράσπισης ποιου πράγματος. Ποιου πράγματος. Για να αντιμετωπίσεις την έννοια του έθνους, πρέπει να την έχουν πει και να την έχουν διδάξει σωστά. Έχουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Έγινε μεγάλη συζήτηση με αφορμή τη Χρυσή Αυγή για απαγόρευση κομμάτων. Έχουμε τη θεωρία των δύο άκρων και έχουμε και μια περίεργη δήλωση του κ. Σαμαρά που λέει ότι όποιος είναι αντίθετος στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου παράνομος. Ενστάσεις τρεις, πραγματικότητα μία. Ενστάσεις, ναι. Λέω, απαντήσεις, ναι. Αυτό. Κοίταξε να δεις. Θέλω να πω, ανησυχείτε με αυτές τις απαγορεύσεις που ξεκινάνε από τη Χρυσή Αυγή, μήπως επεκταθούν. Βαθιά. Βαθιά. Και δεν είναι λύση. Για το ναζιστικό μόρφωμα δεν είναι λύση. Να διωχθεί, να παταχθεί, να πάει φυλακή, να συλληφθεί οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος για εγκληματικές πράξεις. Και δει αυτό που θα έλεγε κάποιος, επειδή είναι ακριβώς περιβάλλονται και τον τύπο της πολιτικής και της εκλογής και άρα αντανακλούν στον ηθικό αυτούργο ψηφοφόρο, εγώ αυτό καλώ αυτούς που έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή, να ξέρουν σε ποιο βαθμό είναι ηθική αυτούργη κάποιων εγκλημάτων. Είναι αυτοί που λένε υπεράνω κομμάτων, υπεράνω τούτο, υπεράνω εκείνο, υπεράνω τάλλο, υπεράνω ψήφος δεν υπάρχει. Άμα την πας στο ενηχειροδανιστήριο της πολιτικής αξίας και την εξαργυρώσεις και μετά πας να τα πάρεις πίσω και ξαφνικά αντί να πάρεις αυτά, παίρνεις ένα φόνο, ένα αίμα, 9 τραυματίες και 20 τραμπουκισμούς, αυτοί που ενεχειριάσανε την ψήφο τους εκεί, να το αντιληφθούν πολύ καλά αν είναι ηθική αυτουργή ή δεν είναι, γιατί η αντιπροσώπευση έχει αυτούς τους κινδύνους. Μην μου το παίζουν άμεση δημοκρατία. Η αντιπροσώπευση ενέχει τους κινδύνους αυτούς, έτσι. Και είναι και αν θέλεις και ο εκφυλισμός της αστικής δημοκρατίας. Γιατί πίσω από την αντιπροσώπευση κρύβεται μια ψευδέστηση ελευθερίας που δεν είναι πραγματική. Άμα γυρίσω όμως πίσω σε αυτό που μου λες, μέσα στο Σύνταγμα έχει περάσει η αντίληψη ότι όποιος αντιστρατεύεται την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή υποθήκευση κυριαρχικών, εθνικών, πες τα όπως θέλεις, δικαιωμάτων, πρακτικών, μέχρι το 2060, εγώ το δημοσίευσα, το έδωσα στη δημοσιότητα, πώς να σου το πω. Μέχρι το 2060 είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι μιλάνε για το 12, για το 13, για το 14. Αυτός που το έχει αποφασίσει αυτό θα σου πει εκλεγμένα το αποφάσισε. Επομένως η απαγόρευση του κόμματος ως κόμμα. Έχουμε διεθνή εμπειρία. Να σου πω γιατί είμαστε εμείς πολύ σκεπτικοί. Όχι γιατί έχει κάτσει 23 χρόνια στην παρανομία του ΚΚΕ. Άστο αυτό. Όχι γιατί οι εκτοπίσεις γινόντουσαν με τον νόμο περί ζωοκλοπής φτιαγμένο επί Βενιζέλου. Χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες μέχρι να φτάσουμε στα άλλα ψηφίσματα. Πριν εφευρεθούν και φτιαχτούν οι έννοιες του κομμουνιστοσυμμωρητισμού, πήγαινε στην ουσία της διαλεκτικής. Αν και δεν ξέρω, με φασίστες είναι δύσκολο να υπάρχει διαλεκτική, γιατί αυτοί είναι ανώτεροι. Οπότε που θα καταδεχτούν να πέσουν στο επίπεδο μιας διαλεκτικής, για να αστειευτώ κιόλας. Δες το στην ουσία του. Αν απαγορεύσει ένα κόμμα, τι σε εμποδίζει να υπάρξει το ίδιο κόμμα με άλλο όνομα, με άλλη στολή. Εμπειρία. Γερμανία. Τα μορφώματα υπάρχουν παντού. Νορβηγία. Το κόμμα του Μπρέιβερικ είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει. Πότε μια ολόκληρη κοινωνία στρίβει και εκφασίζεται. Αυτά θέλει την ανάλυση.
Είναι υπόθεση 5 τρελών και 2 σφαγμένων. Αυτή είναι η αιτιολόγηση που θα κάνει ο καθένα που συλλαμβάνεται να τα ρίξει σε κάποιον άλλον. Είναι εύκολη. Αυτέ είναι οι δουλειέ των δηλών. Εγώ βρίσκουμε ένα μαύρο πρόφατο και το φορτώνουμε εκεί. Όχι, δεν είναι εκεί. Είναι η ιδεολογία. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που ξεκινάει με τι αγνότερε των προθέσεων, τη δημοκρατικότερη παιδεία, αν πέσει σε δαγκάνε ναζιστικών μορφωμάτων και φάει μπόλικη ιδεολογική και ψυχολογική μανιπιουλαριστική προσέγγιση, αυτομάτως αποκτηνώνεται. Είναι συνώνυμο της αποκτήνωσης. Αλλά αν το πάμε στο βάθος του, το κέρδος είναι συνώνυμο της αποκτήνωσης. Ναι. Και άρα ο καπιταλισμός. Γιατί αν εσύ θεωρείς ελευθερία σου να βγάζεις κέρδος στίβοντας, πατώντας, λιώνοντας εργατικά πτώματα σε ολόκληρη τη γη, τότε αναρωτιέμαι πώς μπορείς να κατανοήσεις το κεφάλι στην έννοια του ανταγωνισμού. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα, να γίνει ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο άκρατος με συσσωρευμένα κέρδη καπιταλισμού, πρέπει να γίνεις ανταγωνιστικός ως εργαζόμενος και ως στρατιωτικός εργαζόμενος του Πακιστάνου, του Ινδού. Μα ο Πακιστανός έπαιρνε 15, άμα πάρει 20 ευρώ το μήνα μπορεί να είναι ευχαριστημένος σε 35 ή 40. Και γι' αυτό και ο άλλος τύπωνε τις μπλούζες του Πακιστάν. Αλλά δηλαδή θα εκπλαγώ εγώ που τυπώσαμε τις μπλούζες που τυπώνει ο Παναγιώτορος τις μπλούζες στο Πακιστάν και μετά κόβει την ταμπέλα και δεν θα εκπλαγώ για τα μπλουζάκια της Ολυμπιάδας που τυπώθηκαν στο Πακιστάν. Θα πιστέψω στα αλήθεια ότι είναι πατριωτική προσέγγιση. Είναι πατριωτική προσέγγιση όταν υπήρχαν πλήθη που κουνάγανε σημεούλες με τη Samsung, σημεούλες με την Coca-Cola, σημεούλες με την Nokia, σημεούλες με το Φούφουτο, δεν με απασχολεί, με την IKEA του ναζισταριού. Στις διάφορες γωνίες για να περάσει η λαμπαδιδρομία που τάχα μου δίθεν ήταν αρχαία. Πού τα βρήκαν αυτά γραμμένα? Πάνε και τα πουλάνε σε ποιους? Ανεκπαίδευτους, αγράμματους, ανιστόρητους που έχουν τη λέξη βία μέσα στο πρώτο τετράστιχο του εθνικού ύμνου. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Ποια βία? Ποια βία? Μου λες για δύο άκρα. Αρχίσαν αυτή την περιβόητη συζήτηση, τα δύο άκρα και τα δύο άκρα και τα δύο άκρα. Ποια είναι τα δύο άκρα? Άμα πάρεις ένα κρεμές, λέω, και το βαράς από τη μία άκρη στην άλλη, από τη μία άκρη στην άλλη, είναι ζωντανά τα πράγματα. Μόλις το καθίσεις στη μέση να γίνει, το πεθάναμε όλοι. Τους τροφοδότησε αυτή η λογική, το δύο άκρα. Ναι, τους τροφοδότησε. Μόλις τους τροφοδότησε και η αντίληψη ότι τα γεγονότα του Δεκεμβρίου ήταν εξέγερση. Και μετά βγήκαν και άλλοι και μιλάγανε για Δεκεμβριανά. Δηλαδή θα σηκωθούν κόκαλα και θα μας κυνηγάνε. Φαντάζομαι εκείνο το σκόμπι να κάνει χαχαχά χουχουχού από πάνω. Μόλις ακούει τη λέξη Δεκεμβριανά, δηλαδή, για να θυμηθώ κι εγώ διάφορες άλλες πατριωτικές εξάνσεις. Τι είναι μόλι πατρίδα, χωράφι είναι? Δεν έχει ανθρώπους? Τώρα, μια και ανέφερε στο σκόμπι, υπάρχει τον τελευταίο χρόνο έτσι μια υπόγεια προσπάθεια να βγει ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, προς το δρόμο. Το είδαμε πέρσι στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Είδαμε για πρώτη φορά μετά το 1949 καταδρομή στα βουνά να κυνηγάνε δραπέτες. Και έχουμε και ένα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο το φυλάνε πεζοναύτες και ειδικές δυνάμεις κτλ. Τους έχουμε δει και στο ποτάμι με τη Βάσο Παπανδρέου να φοράει γαλότσες, να στείνει σιδενιάρινες γέφυρες, γιατί δεν είχα γίνει τα απαραίτητα έργα και είχαμε πλημμυρίσει. Ναι. Εγώ δεν ξεχνάω. Αυτό πάω, ότι επειδή... Έχω δει δρόμους οι οποίοι σήμερα είναι ιδιωτικοί και περνιούνται και μόλις χαλάσουν είναι νέο 111 στην Πελοπόννησο και πολλοί άλλοι κτλ. Είχαμε πίσω μας τη Μόμα και τώρα δεν έχουμε τη Μόμα. Είναι ιδιωτικός ο στρατός πια. Είναι ιδιωτικός ο στρατός, εξυπηρετεί. Τι ιδιωτικός, έτσι, για να μην παρεξηγούμε κιόλας σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ιδιωτικοποιημένη η έννοια της άμυνας. Από την ώρα που τάσετε, έστω και δια συμφωνιών, να υπερασπίζετε αλότρια συμφέροντα, ιδιωτικοποιείται. Δηλαδή, όταν ο Έλληνας πληρώνει ένα στρατό για να είναι στην Κανταχάρ, για να είναι στον Νταρφούρ, για να είναι στην πρώην Ιουγκοσλαβία, για να βγαίνει να στέλνει κόσμο με πρώην ανθρώπους που τους έχει πρόωρο συνταξιδοτήσει και τους έχει πετάξει με κάτι ψίχουλα στον δρόμο να κάνουν τον bodybuilderά στο καράβι του εφοπλιστή που περνάει από τη Σομαλία. Όταν έχει πετάξει ένα στελεχειακό δυναμικό, φώναζα στην Έμεση όταν την πρωτοξεκίνησα, πίσω στο 1997 μετά τα ίμια, που σήμερα βλέπουμε τα ίμια αναλύσεις ότι καταλήγουν διά του Τσοχατζόπουλου στον Κορυδαλό. Και τρελαίνεσαι δηλαδή. Να δεις ότι το ζήτημα της άμυνας, πόσα πέρασαν από εκεί, αντισταθμιστικά ωφέλη, ποσά τεράστια, ελληνική αμυντική βιομηχανία, πού είναι? Έχω πάει περιοδία, φτιάχναμε λέει τα καλύτερα γυλαίκα τα λεξίσφαιρα, εκεί στην Εύβοια, και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να τα κάνουμε. Ξεκινήσαμε να φτιάχνουν όπλα με ελληνική εφευρετικότητα, η οποία δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Αυτά είναι βασικές ουσιαστικές εθνικές αποφάσεις. Δεν μπορείς να μου μιλάς για το έμψυχο
των ενόπλων δυνάμεων χωρίς τα μέσα, χωρίς την πρόθεση, χωρίς το δόγμα, χωρίς την ιεραρχία, χωρίς την αποτίμηση, χωρίς την εκτίμηση και τελικά τι υπερασπίζονται. Μας είχε πει ο κ. Αρσένης εδώ ότι οι δανειστές μας πάνε για ένα στρατό 30.000, ο οποίος θα πηγαίνει αποστολές κάπου εδώ γύρω, εν πάση περιπτώσει, σε διεθνείς αποστολές εννοώ. Συμφωνείς με αυτή την άποψη, δηλαδή, ότι πάμε για ένα τέτοιο στρατό? Μα όταν μιλάγαμε εμείς ότι εκείνο το περίφημο ΚΕΠΑ, το θυμάσαι, κοινή εξωτερική πολιτική, ναι, και άμυνα, που θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος, Σολάνα, τον θυμάσαι? Ποιος Σολάνα, εγώ δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω ούτε τον Κονμπεντίτ, ο οποίος προσγειώθηκε στο Βελιγράδι και έλεγε αυτά που έλεγε. Και σήμερα όλοι λένε: Α, τι ωραία, είπε στο κοινοβούλιο για την Ελλάδα. Θα θυμηθούν γιατί έχει πει για άλλους λαούς. Δεν τα λέει και τόσο καλά για την Ελλάδα. Όχι, όχι. Μα να δεις ότι. Κοίταξε, δεν μπορείς να παίρνεις μία θέση για ορισμένα πράγματα χωρίς να διατηρείς έννοιες βασικές. Αν είναι εισβολή και αν είναι κατοχή στην Κύπρο. Αν είναι εισβολή και είναι κατοχή, πρέπει να ξέρεις ποιος την έκανε. Δεν μπορείς να καμώνεσαι ότι δεν ξέρεις ποιος την έκανε. Δεν την έπεσε το Καζακστάν ούτε τη Βολιβία. Μάλλον στη γλώσσα μου να το λέω, στην Κύπρο. Σύμμαχοι είμαστε. Ναι. Επομένως, όταν μιλάς για ένοπλες δυνάμεις και αυτό το οποίο οφείλουν να έχουν είναι εν ονόματι πείου, εξόδης πείου και για προάσπιση τίνους και ποιον. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα το νοσηρό έχει γίνει. Ξέρω ότι ακούγουμε πολύ θεωρητική, αλλά ξέρεις κάτι, σπάνια έχεις την ευκαιρία. Όχι, όχι. Θέλω να πω, σπάνια έχεις την ευκαιρία σε μια εποχή που όλοι λένε πόσο και κόβουν ένα τιμολόγιο για οτιδήποτε. Πόσο πάνω, πόσο κάτω, μια μεζούρα. Είναι πολύ εύκολο να μιλάς για αξιοπρέπεια των ενόπλων δυνάμεων με αυτούς τους μισθούς. Αυτό ήθελα να και συζητήσω. Και κυρίως με αυτές τις συντάξεις. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα δράμα σε ενόπλες δυνάμεις. Σε πολύ παραγωγική ηλικία, πολύ νωρίς, οι άνθρωποι συνταξιδοτούνται. Και συνήθως είναι και σπουδαγμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά περισσότερα. Εκεί γιατί πιστεύεις ότι δεν μπήκε μια κόκκινη γραμμή στο θέμα της άμυνας, στο θέμα της παιδείας, για να τα λέμε όλα, ή της υγείας, ότι σε αυτούς τους τομείς. Ό,τι λεφτά ήταν να βγουν από τα προγράμματα και από τις αντισταθμιστικά βγήκαν. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι συμφέρει αυτό ο δημόσιος τομέα? Ναι, το μεγάλο παράπονο των αξιωματικών βέβαια. Εντάξει, δέχονται προφανώς ότι θα έπρεπε να περικοπούν και δικοί τους μισθοί σε κάποιο ποσοστό. Νιώθουν εντελώς απροστάτευτοι όμως από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Νιώθουν ότι τους θεωρούσαν δεδομένους. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ οργισμένοι. Ποιων τελευταίων ετών? Των τελευταίων τριών ετών που έχουμε τις περικοπές. Ναι, των τελευταίων τριών ετών, μα αυτό είναι βασικό πρόβλημα των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων. Έπρεπε να έχουν άλλες απαιτήσεις και να ζητάνε άλλα πράγματα πολύ περισσότερα χρόνια πίσω. Ναι, εκεί πάμε σε θέμα ηγεσίας. Έχεις δίκιο. Πάμε σε άλλα πράγματα, κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι αυτά. Μάλιστα και η γλώσσα μου δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα μου δανείσετε κάποια ξυριστική μηχανή για να την καθαρίσω τη γλώσσα μου. Δεν μπορώ άλλο πια να το λέω. Για να αστειευτώ λιγάκι. Δεν είναι αληθές. Τα μνημόνια είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Αν δεν κοιτάξουμε αυτή την πολιτική στη ρίζα της, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βγάλουμε συμπέρασμα. Εδώ είναι σαν να θέλεις όχι το αποτέλεσμα, όχι το αποτέλεσμα, δηλαδή μην πάρουμε διαζύγιο, μας βγήκε στραβός ο γάμος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ζήσουμε συμβατικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί ο έχων το μαχαίρι και το πεπόνι είναι αυτός ο οποίος θα σου επιβάλλει τους όρους της συμβάσεως. Δεν είναι σύμβαση. Και δεν είναι σύμβαση εν ώμη του ελληνικού λαού τόσο εύκολα όσο φαίνεται. Και κατά αυτήν την έννοια η νομιμοποίηση της ψήφου δεν είναι οριστική, δεν είναι, ξέρεις, η ψήφος δεν είναι βάζεις μια στάμπα εδώ σαν τα βόδια και ξέρεις σε ποιο οικόπεδο ανήκεις. Ναι. Γιατί άμα κάνω την ιερή ερώτηση σε ποια τάξη ανήκεις, ήθελα να δω όταν μιλάμε εν ονόματι του ελληνικού λαού και βάλω από τη μία μεριά τους έχοντες, αυτό που χονδρικά στην πολιτική λέγεται αστική τάξη, τους έχοντες, και από την άλλη μεριά τους μη έχοντες, ή αυτούς που χάνουν συνεχώς αυτά που έχουν. Και πάω στην έννοια τη βασική της δημοκρατίας, που είναι η πλειοψηφία. Τότε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί δεν έχει αυτό που παράγει? Γιατί δεν το έχει? Η πλειοψηφία αυτών που υποφέρουν στις ένοπλες δυνάμεις έχουν την αίσθηση ότι είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Ότι έχουν τις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί αυτά δεν είναι καρικατούρες. Πάω, σταματάω την παρέλαση, κάνω έτσι, κάνω αλλιώς, κάνω οικονομία και τέτοια. Δεν είναι λοφία τώρα, δεν είναι. Είναι μουσολινικές προσεγγίσεις αυτές. Ναι. Εκ των πραγμάτων είναι φανφαρώνικες, είναι,
Είναι για τα μάτια του κόσμου. Είναι για να παράγουμε εικόνα και να YouTubeίζουμε αενάως, να γνωμοδοτούμε αενάως και να εκτονωνόμαστε με τρία τουιτάκια. Εντάξει. Τώρα, σε αυτό το κλίμα που περιέγραψες στις ένοπλες δυνάμεις, σου είπα ότι υπάρχει. Δεν βρίσκω λογικό εγώ τώρα, με είχα διαμαρτυρηθεί και τότε. Τώρα, ο υπουργός τώρα να ανοίγει tweet για να του στέλνουν οι στρατιώτες τα παράπονα. Υπουργός που κάνει τον εαυτό του γραφείο κοιτίο παραπώνων. Για τον κύριο Περλίδη. Κοιτίο παραπώνων. Υπουργός που κάνει κοιτίο παραπώνων για τους στρατιωτικούς, ήθελα να ξέρω με τι κότσια μπορεί να λέει αύριο το πρωί. Όποιος. Δεν με απασχολεί ποιος είναι. Πίστεψέ με, άμα το θέλει το σύστημα, έναν θα φέρει έναν άλλο μετά να την κάνει την ίδια δουλειά. Και δεν θα είναι το YouTube, θα είναι κάτι άλλο. Ή το tweet. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό δεν σημαίνει συγκρότηση και μελέτη προς τα κάτω των προβλημάτων της άμυνας. Έχει προβλήματα η ελληνική άμυνα. Σήμερα έχει. Βέβαια. Τι έχει, μόνο τους μισθούς, έχει προβλήματα. Όχι, έχει τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά. Η λέξη άμυνα, πού πάει. Η λέξη άμυνα πάει στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Frontex. 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 Frontex με δικαιώματα. Πού είναι η άδρα της Frontex. Και αν τα έχω πει, τουλάχιστον είναι γραμμένα και στα πρακτικά. Δεν λέω ότι κάτι εδώ πέρα τώρα μυστικό που δεν έχω πει. Είναι και στη Βουλή γραμμένα και στα πρακτικά των επιτροπών κτλ. Η Frontex είναι με πλήρη ασυλία. Μην μου ξαναμιλήσετε για τη βουλευτική ασυλία. Είναι με πλήρη ασυλία εγκατεστημένη στο κέντρο του Πειραιά. Είναι δηλαδή ένα μικρό Βατικανό ελεγκτικό τη ανατολική πλευρά των σειρώρων. Που αν αρχίσω και θυμάμαι μία σειρά από πράγματα, το τι εστί σύνορα παίζεται. Ανάλογα με τις συμβάσεις και με την άποψη. Άρα, όταν μιλάει κάποιος για πατρίδα, τι αρχίζει και λέει το οικόπεδο 3, το οικόπεδο 23 που έχει πετρέλαιο, το 33 μόνο τότε αποκτάς. Και αν αποκτάς, να αρχίσω να κάνω ερωτήσεις. Από πού αρχίζει το οικόπεδο, από τη Γάβδο και δόθε, από εκεί, κατάλαβες. Αλλά αυτά δεν συζητιώνται στον τύπο, εσείς οι από εδώ και εμείς οι από εκεί. Είναι, έλα να δούμε ο χώρος που ζούμε, σε ποιον ανήκει, κάτω από ποιες συνθήκες, πώς τον προασπίζεις, πώς τον κάνεις. Επειδή μου χάθηκε η διαλεκτική, το καταλαβαίνεις, είναι παράλληλοι μονόλογοι ουρλιαχτών, όπου ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται σαν ό,τι θέλει και έχει πάψει να αναγνωρίζεται στον άλλο. Συγγνώμη που θα σου το πω, δεν πάω να είμαι βουλευτής και να είμαι εκλεγμένη. Αν εσύ δεν με αντιμετωπίσεις ως βουλευτή, ως βουλευτή, δηλαδή ως υποχρεωμένο αντιπροσωπευτικά να βουλεύετε για λογαριασμό σου, τι νόημα έχει. Τι νόημα έχει. Όλα αυτά τα σημάδια. Κάποιος αποφασίζει να γίνει τροχαίος. Ναι. Τροχαίος. Της τροχαίας. Αν εγώ δεν τον αναγνωρίσω ως τροχαίο και πάω και πέσω απάνω του, τι νόημα έχει που το αποφάσει. Δηλαδή θέλει μια κάποια. Έναν επαναπροσδιορισμό της λογικής, αν είναι να κάνω μια έκκληση αυτό τον καιρό, δεν είναι ούτε για ψυχραιμία, ούτε για ηρεμία, ούτε για τίποτα. Είναι για κοινό νου και κοινό σκοπό. Υπάρχει ένα κλίμα, από το 9 ξεκίνησε αυτή η ιστορία ουσιαστικά. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε σενάρια περί πραξικοπήματος, περί εκτροπής, περί. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο σκεπτικό εντός ενόπλων δυνάμεων, σαν ησυχή? Ούτε κατά διάρκεια. Ούτε κατά διάρκεια. Είναι αυτό άλλο ένα εργαλείο του τρόμου που περιγράψατε. Ούτε κατά διάρκεια. Διότι αυτή τη στιγμή το να χρησιμοποιηθεί ο ελληνικός στρατός δια χουντικάς επιδόσεις ανήκων σε ποιους? Στους μεγάλους σχηματισμούς, έτσι. Στο ΝΑΤΟ και στα 1002 δεν εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή κανέναν. Δόξα τω Θεώ ότι η δουλειά για το μεγάλο κεφάλαιο είναι υποχρεωμένος να την κάνει όπου το ζητήσουν. Νόμιμα και απλά, γιατί μιλάς για πραξικόπημα? Δεν μιλάω, αλλά γράφω. Όχι, γιατί μιλάς για πραξικόπημα τώρα. Ναι. Και να θεωρήσω δηλαδή ότι θα πάρει κάποιος τα τάγκς. Εδώ πήραμε τάγκς που δεν μπορούσαν να περάσουν από τις γέφυρες. Και δεν έχουν και πυρομαχικά εξάλλου. Ναι, και δεν έχουν πυρομαχικά. Εδώ μιλάμε για υποβρύχια χωρίς μπαταρίες. Ναι. Μιλάμε για μονάδες ολόκληρες με προβλήματα. Και εδώ βρίσκομαι στη δραματική θέση να έχω κάνει ερώτηση. Θυμάμαι ήταν πίσω μου του Σοχατζόπουλου και του Παπαντονίου. Το 3 ήταν. Μπορεί, όχι, το 4, κάτι τέτοιο. Το 4, το 4 μετά τις εκλογές, το 5. Είναι πίσω μου ο Παπαντονίου και ο Τσοχατζόπουλος, δύο πρώην. Είναι ο Σπιλιωτόπουλος στο Βήμα. Και κάνω την ερώτηση, έκτοτε οφείλω να ομολογήσω, εγώ απόρρισα με τους συναδέλφους μου, έτσι, είμαι έξαλλη με τους συναδέλφους δημοσιογράφους πολύ συχνά. Και είμαι έξαλλη γιατί ξέρετε, ενώ επισημαίνουν πράγματα τα οποία. Μπορεί και να μην είναι η ατομική τους επιλογή, αλλά δυστυχώς όχι αυτά που κατά τη γνώμη μου θα αξίζανε και τον κόπο ενίοτε, αν όχι πάντα. Και κάνω την ερώτηση τελικά αυτά τα 80 εκατομμύρια που πήγανε για τους τώρα, ήταν κάτι τέτοιο. Ναι. Που πήγανε αυτά τα 80 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, και η απάντηση είναι από το Βήματος. Είναι γραμμένη από το Βήματος, μου λέει. Ειλικρινώς δεν γνωρίζω.
Ναι, στο 2005 αυτό. Ναι, γυρνάω πίσω τώρα και λέω: εδώ υπάρχουν και άλλοι δύο υπουργοί άμυνα. Θυμάμαι, σηκώθηκε ο Τσοχατζόπουλος και μετά από τον Παπανδρέου και είπανε: με τέτοιες ερωτήσεις που κάνετε, γιατί έχει αρχίσει κάτι ρητορικές ερωτήσεις, διαστρέφεται τη συζήτηση. Το οποίο δηλαδή η κακομοίρα είχα ρωτήσει κάτι πάρα πολύ απλό. Οι αντίστοιχες μονάδες του ΝΑΤΟ άλλων κρατών είχαν αγοράσει αυτούς τους πυράβλους με αυτά τα λεφτά. Εμείς γιατί τους πληρώσαμε 5 φορές επάνω. Και θυμάμαι είχαν κάνει και την ερώτηση: χρυσές κεφαλές είχαν, δηλαδή τι είχατε κάνει, τους είχατε κόψει, είχατε βάλει, τις είχατε επιχρυσώσει τις κεφαλές, για να δώσω μία αίσθηση, μπας και τραβήξουμε και την προσοχή σε αυτή την ερώτηση. Όταν παίρνεις την απόφαση, δεν ξέρω που πήγαν τα λεφτά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τα αντισταθμιστικά, δεν θέλω να μιλήσω για λεπτομέρειες. Εντάξει. Εξακολουθώ επειδή ξέρω που μιλά ναι. Και πώς μιλά. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία για να είναι κάποιος πατριωτικός δεν μιλάει γι' αυτά. Δεν θα μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες και σε τέτοιες αναλύσεις και δεν θα γενικεύσω. Δεν θα γενικεύσω. Αν λοιπόν υπάρχουν πολιτικά ζητήματα, τότε τα πολιτικά ζητήματα να λυθούν στην πολιτική. Αν υπάρχουν στρατιωτικά ζητήματα, να διεκδικηθούν από αυτούς που πρέπει ως πολίτες ένστολους στρατιώτες. Αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Τώρα μια και ανέφερε στον Χατζόπουλο. Εγώ πάω στη σχολή, μιλάω. Ναι. Μια και ανέφερε στον Χατζόπουλο, καταδικάστηκε χθες, έφαγε 20 χρόνια. Αυτή είναι η κάθαρση που περιμέναμε. Ή έγινε και αυτό με κάτι σαν σόου, ας πούμε. Εντάξει, κοίταξε, σαν δίκη και σαν διαδικασία ναι. Ήταν εξαντλητική. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να προσάψει κάτι στη διαδικασία. Ούτως ή άλλως είναι πρωτόδικη, θα πάμε όχι, σε δεύτερο λέω, βαθμό. Αν, πρέπει να μείνουμε, αν αυτή είναι η κάθαρση. Πρέπει να μόνο ο Άκης. Όχι. Κάθαρση δεν μπορεί να είναι τα πρόσωπα. Μα ξαναγυρνάμε στην παθογένεια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Για δες το. Φεύγει ένας. Άμα έρθει ένας άλλος το ίδιο. Είναι το ίδιο πράγμα με την τρομοκρατία. Η ατομική τρομοκρατία έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση, έτσι. Θα πάρω ένα πιστόλι, θα φάω έναν. Και άμα φας έναν, τι έγινε. Θα φύγεις τον καπιταλισμό, για παράδειγμα. Ναι. Κατάργησες τους νόμους της αγοράς, οι οποίοι σε πνίγουν γιατί το θεωρείται νόμιμο και γιατί κάποιος βγάζει λεφτά, ή το παίζεις Σπάρτακος επειδή πήρες ένα πιστόλι και πήγες και σκότωσε κάποιον. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική. Πες μου, μα το Χριστό, αυτή η απαξίωση της πολιτικής ως διαδικασίας δεν απαξιώνει τους ίδιους τους πολίτες. Ποιος ασκεί πολιτική εκτός από τον πολίτη? Και είναι δυνατόν να είσαι στρατιωτικός και να μην είσαι πολίτης πρωτίστως? Γιατί πρέπει να είσαι πολίτης μιας χώρας για να είσαι και στρατιωτικός μιας χώρας. Έχουν φτιάξει κάποιες μα το να είσαι πολίτης δεν σημαίνει γράφουν, παιδί μου. Γράφουν, αρθρογραφούν και τους κυνηγάνε άγρια πρέπει να σου πω. Μα δεν είναι αυτός ο λόγος. Αν είναι να αρθρογραφείς, επειδή δεν έχεις το κουράγιο να πας να ζητήσεις από τον ανώτερό σου και από τους διπλανούς σου κάτι καλύτερο για να βελτιώσεις ένοπλες δυνάμεις, εντάξει, ξαναγυρνάμε σε αυτό που σου είπα. Ζήτω το tweet. Τεράστια στρατηγική σημασία στα social media. Αυτή είναι η δουλειά του στρατού, δεν το ήξερα. Άμα μου πεις ότι αυτή είναι, δεν αντιλέγω. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για αριστερά και άμυνα. Φαντάζεσαι να τολμήσει κάποιος από τους πολίτες να αρχίσει να τουιτάρει επί στρατιωτικών ζητημάτων ότι του καθίσει το κεφάλι? Νομίζω ότι γίνεται και αυτό, Λιανά, αυτά τα social media. Ό,τι θέλει, καθένας γράφει πλέον. Δεν... Ένα ζευγάρι μπότες από το Μοναστηράκι, ένα καπελάκι λίγο στραβά. Και έγινε μια ξυφολόχη από συλλογή και την είδαμε Ναπολέον Βοναπάρτης. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για αριστερά και άμυνα. Εδώ στον Αλέρτ έχουμε την άποψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε στην δεξιά, ούτε στην αριστερά, ούτε στο κέντρο, είναι ένοπλες δυνάμεις. Για να είμαστε ρεαλιστές, βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, από τον εμφύλιο και μετά, ας το πούμε η συντηρητική παράταξη, στην οποία συμπεριλαμβάνω και το ΠΑΣΟΚ, κάπου τις είχε υπό την προστασία της. Μήπως φταίει και η αριστερά... Τι κομψός που είσαι. Τι κομψός που είσαι. Μήπως φταίει όμως και η αριστερά που με αυτόν τον χώρο δεν είχε και πολλά-πολλά. Ήταν μια σχέση... Περίεργη. Μετάφρασέ μου την ερώτηση, γιατί αλλιώς την εκλαμβάνω ως πρόσκληση να πάω να κάνω προεκλογική ή μη περιοδία στο Πεντάγωνο. Από ένα σημείο και μετά, αυτό το χώρο τον είχε αφήσει λίγο στην άκρη. Είχε κάποιο πρόγραμμα, είχε κάποιες προτάσεις. Δεν τον πολύ κοίταγε όμως, γιατί θεωρούσε ότι είναι ένας χώρος καθαρά συντηρητικός. Γιατί ρωτάς οποιοδήποτε στρατιωτικό σήμερα εδώ, αν θα ήθελε να έχει τη δομή, την οργάνωση, το κύρος και την αποτελεσματικότητα του κόκκινου στρατού? Όλοι θα σου απαντήσουν ναι. Για να αντιστρέψει την ερώτηση. Εάν όμως τους ρωτήσεις αν πώς βλέπουν την πρόταση του ΚΟΕ να μην είναι η χώρα στο ΝΑΤΟ. Μην μου πεις τι έχει προσφέρει το ΝΑΤΟ στη χώρα, τίποτα. Τι θα κάνω, κλάσω μαλλί από το φόβο του, να του το πω δηλαδή, ω στρατιωτική. Δεν ξέρω πώς. Πω, έμεινα μόνος μου, δεν μπορώ να υπερασπιστώ την πατρίδα, διαλύθηκα, δεν θα έχω να φάω, δεν θα έχω σφαίρες. Γιατί τώρα έχουνε. Όχι. Δεν έχουνε.
για να γίνει αυτό πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλη τη χώρα, όχι μόνο την Αμερική. Ναι, δηλαδή όταν χρειάστηκε να κατεβούν κάτω γιατί την πέφτανε από εδώ ή την πέφτανε από εκεί, κάνουν περιπολίες ή οι κακόμεροι πιλότοι που βγαίνουν εδώ και οι ίδιοι σου λένε ότι παλιά δεν βγαίνανε έτσι οι Τούρκοι, τώρα βγαίνουν οι Ελληνές και είναι στα χωράφια τους έτσι και κάνουν αυτά. Αυτοί δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι επειδή είναι το ΝΑΤΟ τους το επιτρέπει να το κάνουν αυτό. Όχι. Ωστόσο έχουν την οτροπία έτσι, δεν μπορώ να την βγάλω μέσα, είναι δύσκολο σε αξιωματικούς. Θα μου πεις είναι διαφορετικός ο μισθός όταν είσαι στο Αφγανιστάν. Είναι κάπως διαφορετικός, ναι, αλλά... Μα τώρα γι' αυτό μιλάμε. Δεν δέχομαι να. Δεν κατατέχουμε αυτό σε αυτό το επίπεδο των μισθών. Όχι. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι εκπαιδευμένοι να πιστεύουν ότι δεν μπορούν τίποτα έξω από αυτό. Άρα άλλοι σχεδιάζουν για αυτούς. Άρα είναι ένα μικρό κομματάκι του ΝΑΤΟ. Ναι. Θυμάμαι μέσα στην αίθουσα της Βουλής φιλοξενούμε αξιωματικούς από πολλές χώρες του ΝΑΤΟ. Και κάνουμε μία συζήτηση. Ήτανε τα πρώτα χρόνια, 2001 ή 2, κάτι τέτοιο, μετά τον πόλεμο, τώρα δεν το πόλεμο, έτσι, την εισβολή και τη διάλυση στη Γιουγκοσλαβία από τις νατοϊκές δυνάμεις και άλλες συμμαχίες προθήμων. Και είναι ένας Γερμανός αξιωματικός της αεροπορίας, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 50-55 και του κάνω την ερώτηση, γιατί είχαμε ερωταπαντήσεις. Του λέω με βάση το Γερμανικό Σύνταγμα, εσείς δυνάμεις να εξάγετε στρατιωτικές στο εξωτερικό δεν μπορείτε. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή μου λέτε και διάφορα πράγματα, όταν φοράς δύο καπέλα, ένα νατοϊκό και ένα γερμανικό, πώς τα μπαινοβγάζεις τα καπέλα και ορκίζεσαι? Και το θυμάμαι πως ήταν όρθιος, βούρκωσε και γύρισε και μου είπε, για αυτές τις ερωτήσεις και για το Σύνταγμα αυτό καθ' αυτό, να ρωτήσετε εσείς τους πολιτικούς, όχι εμένα. Και ήτανε ταραγμένος. Ένας δημοκράτης ο οποίος σου λέει η πολιτική ευθύνη που με διατάσσει να κάνω αυτό. Τούμπα πάλι στην πολιτική. Πώς θα δείσουν. Δηλαδή ακούνε έξω από τον ΝΑΤΟ και πανικοβάλλονται οι στρατιωτικοί. Σε ποιο επίπεδο. Στο πολιτικό. Στο στρατιωτικό. Στο οικονομικό. Το ΝΑΤΟ τους έχει εξασφαλίσει ακεραιότητα. Τους έχει εξασφαλίσει σαφήνεια. Αποκατέστησε την εισβολή στην Κύπρο. Τους κατέστησε η σειρά σε ενόπλους δυνάμεις εγκυήτρια εκ των τριών δυνάμεων στο Κυπριακό, λέω τώρα. Στα Ήμια τα τελευταία. Τους εξασφάλισε στα Ήμια, τους εξασφάλισε γκριζοποίηση ζωνών. Τι τους εξασφάλισε δηλαδή, το μισθό τους, το ψωμί τους, τις οικογένειές τους, το λαό τους, που τον αφήνουμε πάντα τελευταίο και έπρεπε να ξεκινάμε από αυτόν. Τι τους εξασφάλισε για να μου πει κάποιος ότι, Παναγία μου, μη με βγάλεις από τον ΝΑΤΟ, χάθηκα. Και τι μου θυμίζει αυτό. Έχει μπει μια λάθος αντίληψη του τι είναι πατρίδα και ποιος αποφασίζει για αυτήν, ακριβώς γιατί δεν έχουμε. Μου λες, ο Τσοχατζόπουλος δεν φτάνει, ο ένας δεν φτάνει, ο άλλος δεν φτάνει. Έτσι και σου πω εγώ τώρα κάτι άλλο, ο ένας θα μιλάει για πογκρόμ και ο άλλος θα μιλάει για λαϊκά δικαστήρια. Ποιος δικάζει ποιον. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, παρά αν ξέρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα εργαλεία του κράτους. Σωστό. Αν τα εργαλεία του κράτους ανήκουν σε μια τάξη, τότε η θεώρηση πρέπει να είναι από αυτή την τάξη και οπωσδήποτε θα είναι απέναντι η θεώρηση άλλη. Δηλαδή αυτοί που βρήκαν το 7% που βρήκε παρηγοριά στη Χρυσή Αυγή, ποιο είναι το βασικό σλόγγαν της Χρυσής Αυγής, μάτια μου? Εναντίον όλων. Το εναντίον όλων μετά μπορεί να γίνεται, είμαστε νόμιμοι, είμαστε κλεγμένοι, καθίστε να συζητήσουμε, μη μας πετάτε, μανούλα μου μη με πιάνεις, είμαι αρχηγός, θέλω να διαλέξουμε ποιον θα μπω στο κελί. Πώς γίνεται να είσαι εναντίον όλων και να ζητάς αυτούς από τους οποίους είσαι εναντίον? Έχω χάσει τη λογική εγώ. Έχω χάσει και από αυτούς τους αρχαιολάτρεις τη μεευτική και τη διαλεκτική. Την έχω χάσει. Έχω χάσει την μπάλα. Έχω χάσει την μπάλα. Δηλαδή, παιδάκια στο δημοτικό να τα βάλουμε διαλεκτικά να αποφασίσουν κάτι που να αφορά την τάξη του νηπιαγωγείου θα είναι σε ανώτερο επίπεδο διαλεκτικής προσέγγισης. Λοιπόν, ας κλείσουμε με τον κόκκινο στρατό, τον οποίο και εγώ θαυμάζω, γιατί αναφέρθηκες. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα βιβλίο, λέγεται Ο Πόλεμος του Ιβάν. Το έχει γράψει μια Βρετανίδα, η οποία από το γράψιμό της φαίνεται ότι δεν συμπαθούσε ούτε τη Σοβιετική Ένωση ούτε το Στάλιν. Παρ' όλα αυτά, αυτά που γράφει για την πορεία του Κόκκινου Στρατού από το 1939 στο 1945 είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Και ο Κόκκινος Στρατός, θα μου επιτρέψει να σου πω, όπως και ο Ελληνικός Στρατός, έχουν αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι τα σιδερικά δεν είναι αυτό που μετράει. Είναι ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Και ότι το κυριότερο καύσιμο ενός στρατού νομίζω είναι αυτό που πολλές φορές αναφέρει στην κουβέντα, ο πατριωτισμός. Πατριωτισμός. Από τον Ανδρέα Τυχόν, ο πόλεμος του Ιβάν για τον Κόκκινο Στρατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Ιβάν δεν μπορεί να είναι παρά ένας απλός στρατιώτης.
ο οποίος όμως ξέρει. Για τους στρατιώτες γράφει. Ποιος τον διατάζει, γιατί τον διατάζει και για ποιο λόγο αξίζει να πεθάνει. Αυτό που νομίζω ότι είναι ποιοτική διαφοροποίηση, την οποία πρέπει να ξαναβρούμε, είναι να πάψουμε να κατασκευάζουμε ήρωες από το image και από την εικόνα. Ο πραγματικός ήρωας είναι αυτός που δίνει τη ζωή του υπέρ άλλων ζώων. Αυτοί οι ήρωες που λατρεύονται στις μέρες μας είναι οι ήρωες για την πάρτη τους. Και άνθρωπος που είναι ήρωας για την πάρτη του, μόνο ήρωας δεν μπορεί να είναι, ούτε καν αντιήρωας. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Να είστε καλά. Αυτά για σήμερα, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στη 1.